Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 4 του Απρίλη 2024 και είμαστε εδώ, στην 158η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Ζούμε ήδη σε ρυθμούς σαρακοστής, σε ρυθμούς άνοιξης. Και βέβαια η αισιοδοξία θα πρέπει να μας κυριαρχεί στην καθημερινότητα. Αν και ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το τελευταίο διήμερο, χθες και προχθές, λόγω το μαυρομάτι και η κακαβιά δεν λειτουργήσαν, όπως ήταν τρία αυγά και η κρυσταλλοπηγή, λόγω της απεργίας των τελωνιακών. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί αυτό που έγραψαν τα ελλαδίτικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα έχουμε και άλλη πενταήμερη απεργία τελωνιακών από τις 8 και μέχρι τις 12 του Απρίλη. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό, διότι θα είναι ταλαιπωρία για όλους μας. Ωστόσο, εμείς ως εκπομπή έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία, μια δημοσκόπηση, ούτως ώστε να δούμε στη Σιδηρόπολη πόσοι περαστικοί έρχονται, πόσοι επισκέπτες έρχονται στη Σιδηρόπολη. Ας πάμε να δούμε λίγο στις καφετέριες και στα εστιατόρια της Σιδηρόπολης τι γίνεται Σαββατοκύριακα, τι γίνεται κάθε μέρα, πόσα λεωφορεία σταματούν. Και θα δείτε, αγαπητοί μου, πως οι επισκέπτες στη Σιδηρόπολη και στο Πογόνι θα είναι, για να μην πω, όχι μόνο εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί να φτάσουμε και ένα εκατομμύριο. Αυτό θα θέλω να το σημειώσετε καλά στο μυαλό σας. Εμείς συνεχίζουμε, μετράμε, είμαστε στον παλμό των γεγονότων, σε επαφή με όλους εσάς βέβαια. Και βέβαια να αρχίσω με το Δημοτικό Συμβούλιο Φινίκης, όπου εμείς παραβρέθηκαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που είχε πολλές διαστάσεις και πολλές πτυχές, θα έλεγα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο διάλογος είναι επικοδομητικός. 21 σύμβουλοι ανήκουν σε 7 κόμματα, αλλά τους ενώνει τι? Η αγάπη για την πατρίδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και είχαμε έναν διάλογο με μια ημερήσια διάταξη πολύ ευρέα, θα έλεγα. Να αρχίσω με το Διεύθυντη της Γεωργίας, ο κύριος Αριστοτέλης Μήτρος, ο οποίος ενημέρωσε τους συμβούλους για τα προβλήματα που έχει η Γεωργία. 550 χιλιόμετρα κανάλια, αρδευτικά και ποτιστικά. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Ένα μηχάνημα έχει ο Δήμος. Να συνεχίσω μετά με τη Διεύθυνση Δασών. Προστατευτικά μέτρα για να μην έχουμε πυρκαγιές. Τι γίνεται, τι έχει αναλάβει αυτή η Διεύθυνση, κυρίως στο δάσος, κοντά στη Μάλτσανη, παρατηρητές. Τι θα γίνει με τους εθελοντές? Και βέβαια, γιατί μειώθηκε ο αριθμός των κτηνοτρόφων για τα καλοκαιρινά λιβάδια στο Φινίκι? Το ξέρετε, μειώθηκε αρκετά, διότι δεν υπάρχουν κελέρες. Υπάρχει μείωση ενδιαφέροντος, κυρίως με τους τοπικούς κτηνοτρόφους. Αυτό είναι ένα κόνδωνας κινδύνου, θα έλεγα, να το δουν καλά όχι μόνο οι αρχές, οι διοικητικές, αλλά και οι πολιτικοί, αυτοί που φτιάχνουν πλατφόρμες ανάπτυξης του τόπου μας. Και βέβαια η κυρία Ελευθερία Μέξη, η οποία ήταν Διεύθυνση Οικονομικών, ανακοίνωσε στους συμβούλους πως θα έχουμε και επενδύσεις για το επόμενο διάστημα, όπως ήδη συζήτησαν και για το προϋπολογισμό, τετελεσμένο προϋπολογισμό του 2023, με έργα τα οποία αναμένεται να γίνουν, όπως είναι το σχολείο στο Φινίκι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τι θα γίνει με το δρόμο της Δρόβιανης. Και βέβαια όλα αυτά έχουν σημασία να υπάρχει ένας σωστός συνδυασμός μεταξύ των επενδύσεων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διότι και στα ευρωπαϊκά προγράμματα ξέρετε πολύ καλά ότι το 25-30% πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος. Και να πάρει σε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο, δηλαδή αν αυτό είναι
10 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να βάλεις το 25%. Πού θα τα βρει ο Δήμος? Οπότε για να πάρεις αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός. Επίσης, ο Στέφανος Οσέντης, διευθυντής πολιτισμού, βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το Συμβούλιο της Νεολαίας. Εμείς έχουμε πάρει μια συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, την οποία θα τη δούμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ο οποίος μας αναφέρει όχι μόνο τα προβλήματα που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα έχουμε και μια πολιτική ανασκόπηση όσον αφορά τα ομονιακά δρόμενα. Ωστόσο, την προηγούμενη Παρασκευή συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δρόπολης και Απογονίου. Δύο βασικά θέματα ήταν στην ημερήσια διάταξη, όπως είναι ο προϋπολογισμός, σχεδιασμός σωστός όσον αφορά τις επενδύσεις, το πλαφόν επενδύσεων 2024-2026. Επίσης, είχαμε και τον εσωτερικό κανονισμό, το πώς πρέπει να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δρόπολης και Απογονίου. Σήμερα, επειδή εσείς μας το ζητάτε και η εκπομπή είναι δική σας, θα μεταδώσουμε στη συνέχεια και αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δρόπολης και Απογονίου στις 29 του Φλεβάρη. Αν μη τι άλλο, οι Ενελλάδες, οι πατριώτες μας είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου. Μόνον η αγάπη τους αρκεί για να λουλουδίζει αυτός ο τόπος. Το ενδιαφέρον δεν έχει πάψει ποτέ, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Και με αυτό το σκεπτικό, με αυτή την πνοή, ο Δήμαρχος Φινίκης, ο κύριος Ρωμαίος Τσάκουλης, πραγματοποίησε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας μία συνάντηση με τους προέδρους των αδερφοτήτων από τα χωριά του Δήμου Φινίκης. Επικοδομητική ήταν η συζήτηση, σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ που εμείς έχουμε και όσα έχουν γράψει οι πρόεδροι των αδερφοτήτων, ελπίζω σε μια καλή συνεργασία μεταξύ των προέδρων και του Δημάρχου. Εδώ και μέρες ο κάμπος Δρόπολης βουίζει. Άρχισαν ήδη οι αγρότες να σπέρνουν το καλαμπόκι. 233 εκτάρια έχουν σπείρει πέρσι. Θα δούμε φέτος. Ελπίζω να είναι το ίδιο ή και κάτι παραπάνω. Ωστόσο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δρόπολης γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τις 27 του Μάρτη και μέχρι τις 19 του Απρίλη θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εάν θέλουν να υποφεληθούν τις επιδοτήσεις. Πώς ακριβώς γίνεται και τι μέτρα έχει λάβει ο Δήμος Δρόπολης και Απογονίου για να βοηθήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, συνομίλησα με τον Διευθυντή Γεωργίας του Δήμου Δρόπολης, τον κύριο Λαμπιγγέλιο. Πάμε να τον ακούσουμε. Στις τρεις διοικητικές μονάδες και στο κέντρο του Δήμου, του Γιώργου Τσάτη, υπάρχουν άτομα τα οποία θα ασχοληθούν εξ ολοκλήρου με το τεχνικό κομμάτι όσον αφορά την υλοποίηση των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις σε θέμα γεωργίας και κτηνοτροφίας. Τα άτομα είναι καθόλου όλη την ημέρα σε ετοιμότητα όσον αφορά τις επιδοτήσεις και παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Βουνά όπου τον κρύβετε, πλαγιές που τον κρατάτε, θέλουμε το Λευτέρι μας για να το τραγουδάτε. Ή, αχ Λευτέρι, συντροφέ μας, τίμια αγωνιστή, κλαίνε τα βράχια κυραχούλες όπως είχαν πρωτοδεί. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι όταν ήμασταν παιδιά, πηγαίναμε στο σχολείο, αφιερωμένο στο Λευτέρι Τάλιο. Ξαναθυμήθηκα βέβαια την προηγούμενη Παρασκευή που βρέθηκα στη Λιβαδιά και είχαμε μια εκδήλωση 80 χρόνια από τη δολοφονία του Λευτέρη Τάλιου. Τη διοργάνωσαν οι σύνδεσμοι παλέμαχων του Δήμου Φινίκης και Αγίων 40 και βέβαια παραβρέθηκαν εκεί κάτοικοι της περιοχής, οικογένειες των παλεμάχων, οικογένειες των πεσόντων, όπως ήταν και ο κύριος Νίκος Κούρης, βουλευτής της περιοχής. Είχαμε κατάθεση στεφάνων, είχαμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα παιδιά του σχολείου της Λιβαδιάς που φέρει και το όνομα του ήρωα του Λευτέρη Τάλιου και βέβαια να δούμε τώρα τι δήλωσε ο βουλευτής στην εκπομπή τη δική μας για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Είμαστε εδώ σήμερα να αποτίσουμε φόρο τιμής στον ήρωα Λευτέρη Τάλιο, ένα παιδί από την περιοχή μας, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στον πόλεμο εναντίον των φασιστών και των ναζιστών.
Αυτός ο φόρος τιμής που αποδίδουμε εμείς σήμερα είναι πολύ λίγο στην θυσία που έκαμε ο ήρωας Λευτέρη Τάλος, δίνοντας τη ζωή του για αυτές τις καλές μέρες την ελευθερία που έχουμε εμείς σήμερα. Η 2 του Απρίλη είναι Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού. Να βοηθούμε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αυτή την ασθένεια. Κάτι παρόμοιο έχουμε και στη Δρόπολη. Είναι η Μάρθα Γκοτζιά, η οποία είναι ταλαντούχος ζωγράφος, θα έλεγα. Και επί της ευκαιρίας, η Περιφέρεια Αργυροκάστρου, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν μια εκδήλωση όπου διοργάνωσαν την έκθεση ζωγραφικής της Μάρθας Γκοτζιά, η πρώτη έκθεση δική της. Πολλά συγχαρητήρια στη Μάρθα, είμαστε υπερήφανοι για αυτή, μας τιμάει σαν Ανδροπολίτες. Βλέπετε ότι η τέχνη δεν έχει όρια. Και η Μάρθα είναι το καλύτερο παράδειγμα. Πολλά, πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Τι ήταν για ενημερωσία σήμερα. Την προηγούμενη Παρασκευή βρεθήκαμε στη Λιβαδιά, ήδη το ξέρετε. Πήραμε πλάνα και εικόνες από τη Λιβαδιά, επί της ευκαιρίας, τα οποία θα ήθελα να τα συνοδεύσω με ένα παραδοσιακό τραγούδι του γάμου. Το τραγουδάν «Τα ειδόνια του Βούρκου». Πολυφωνικό τραγούδι, απολαύστε, προσέξτε τα πλάνα, αλλά κυρίως τους στίχους του τραγουδιού. Παρακαλώ. Πάμε τώρα να δούμε τη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, Γενικός Αντιπρόεδρος της Ομόνιας. Ποια είναι η άποψη του κύριου Τζομάκα για τα δρόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Δημοτικός Σύμβουλος που εκπροσωπεί την αντιπολίτευση?
Θα έχουμε εκλογές στη Χιμάρα και θα συμμετέχει το ΚΙΑΔ στις νέες εκλογές, εάν πάντα το εφετείο θα πάρει μια απόφαση όπου θα τιμωρηθεί ο εκλεγμένος δήμαρχος, κύριος Φρέντης Μπελιέρης. Επίσης, θα έχουμε εκλογές μέσα στην Ομόνοια μέχρι το καλοκαίρι ή την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, όπου θα έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Πόσο έτοιμη είναι η Ομόνοια αυτές τις εκλογές για όλα αυτά? Ακούστε τον κύριο Τσομάκα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Παρακαλώ. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στη Λιβαδιά, έχω την τιμή να συνομιλήσω με τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, ο οποίος είναι Γενικός Αντιπρόεδρος της Ομόνοιας, αλλά και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Κύριε Τζομάκα, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Πώς είδατε τη σημερινή συνεδρίαση? Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της σειράς, να το πούμε έτσι. Όπως παρακολουθήσατε κι εσείς, ήταν αρκετά θέματα και σοβαρά και ειδικά θέματα που άπτονται της ανάπτυξης του Δήμου με τις χρηματοδοτήσεις, με τον προϋπολογισμό κτλ. Βεβαίως και όλα αυτά περάσανε σήμερα με πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εκείνο που τονίστηκε είναι ότι χρειάζεται να ανέβει και το επίπεδο διοίκησης, το επίπεδο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και οι ευθύνες της κάθε διεύθυνσης, του κάθε διευθυντού να είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι. Τονίστηκαν αρκετά θέματα τα οποία δεν θέλω να τα υπενθυμίσω, αλλά εκείνο που και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι το τονίσανε, χρειάζεται να ανέβει το επίπεδο διοίκησης, το επίπεδο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και το επίπεδο γενικότερα του Δήμου, γιατί είμαστε ένας Δήμος από τους μεγαλύτερους Δήμους της Επικράτειας και είμαστε επιπλέον ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα ένας Δήμος με παράδοση και η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία ξέρουμε πολύ καλά ότι πόσο έχει συμβάλει στο μορφωτικό επίπεδο της χώρας. Όλα τα αυτά ως Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης ψηφίσατε 100% στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι αποδεκτό από τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης? Όχι, αν παρακολουθήσατε, εγώ δεν ψήφισα κάποια, αλλά δεν έχει σημασία. Κατά πλειοψηφία είπα, δεν τα ψήφισα όλα. Βεβαίως και ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν άλλη, είναι... Οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης όμως... Ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι κατά κύριο λόγο να καταψηφίζει. Είναι και να ψηφίζει και να βοηθάει στο έργο του Δήμου. Γιατί οι δημότες που μας ψηφίσανε θέλουν την τετραετία αυτή να δούνε έργο και να δούνε θετικά βήματα στο Δήμο. Ωστόσο, η δουλειά μας είναι και να επικροτούμε τις καλές πρακτικές, αλλά εκεί που χρειάζεται διόρθωση, βεβαίως και θα στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, όπως το κάνουμε, και θα καταψηφίζουμε και θα ψηφίζουμε όπως κάναμε και σήμερα. Και το τονίζω πάλι, εγώ δεν τα ψήφισα όλα. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης όμως είναι και να προτείνει. Με όλα τα αυτά βρισκόμαστε ένα χρόνο περίπου πριν τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία. Και εσείς ως κόμμα, ως αντιπολίτευση, θα έρθετε στους ψηφοφόρους στο εκλογικό σώμα με μια πρόταση. Πόσο έτοιμη είναι η Ομόνοια και το ΚΙΑΔ αυτή τη στιγμή για να κατέβει για ψήφο στο λαό? Όπως πάντα, η Ομόνοια και το ΚΙΑΔ που είναι σε στενή συνεργασία έχει και την πείρα των 30 αυτών χρόνων να βγάλει εις πέρας και αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Βεβαίως θέλω να τονίσω τον τελευταίο καιρό η ανασχόλησή μας, η κύρια ανασχόλησή μας είναι και το επίκεντρο της δικής μας ανασχόλησης είναι η απελευθέρωση του εκλεγμένου Δημάρχου της Ομόνοιας στο Δήμο Χιμάρας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας έχει επικεντρώσει εκεί και μας έχει αποβάλει από κάποια άλλα ζητήματα τα οποία και αυτά είναι σοβαρά.
και χρειάζεται της προσοχής μας, τα οποία βεβαίως δεν τα αφήνουμε στην τύχη τους, αλλά για τις εκλογές τις ερχόμενες σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε πανέτοιμοι. Μετά την λήξη του εφετείου για την υπόθεση του κ. Μπελέρη και μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα έχουμε εσωτερικές εκλογές μέσα στην οργάνωση της Ομόνιας. Βεβαίως, βεβαίως, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας. Και κάθε επιτυχία. Και εγώ σας. Σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε. Είστε εκατοντάδες που ζητάτε να δείτε την απάντηση του Δημάρχου Δρόπολης και Πογονίου, του κύριου Δημήτρη Τόλη, στους τρεις δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης και στον πρώην υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Αθανάσιο Μανέκα. Αυτή εδώ εκπομπή έχει μεταφέρει τις απόψεις της αντιπολίτευσης μέσω του κύριου Μανέκα. Τι απαντάει λοιπόν ο δήμαρχος, δείτε στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δρόπολης και του Πογονίου στις 29 του Φλεβάρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε, διότι όχι όλοι εσείς έχετε την τεχνολογία για να τη δείτε στο διαδίκτυο. Και αυτή η εκπομπή καλύπτει τα πάντα για χάρη δική σας. Παρακαλώ. Είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το έγγραφο εδώ που έχω πολύ αυτό. Τι θέλω να πω. Εγώ προσωπικά κάνω εξερωτήσεις καλύτερα να μου τα απαντήσει από την πολίτη μετά. Ναι. Και μετά. Γιατί είναι πραγματικότητα σε έννοια. Είναι όξα του πραγματικότητα. Και εγώ θα απαντήσω σε όλα. Απαντώντας στο υλικό που υπέβαλε η ομάδα συμβούλων που αποτελείται από την κυρία Κωνστάντο Ξέρα, κύριο Παντελή Κουρεμένο και κυρία Μιρέλα Κότσια, με αριθμό πρωτόκολλο 39-30 του πρώτου 2024 προς το Δημοτικό Συμβουλίο Δερόπολης Επομονίου. Σχετικά με την ανησυχία σας για την ίδρυση γραφείου από τον Δήμο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών μας και για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις συντάξεις στην Ελλάδα, την εγγραφή περιουσιαστικών στοιχείων και διάφορα θέματα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το αλβανικό και το ελληνικό κράτος λειτουργούν με ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στην Αλβανία το e-Albania, στην Ελλάδα gov.gr. Όπου κάθε πολίτης κάνει αίτηση και εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα, είτε για πιστοποιητικά, έγγραφα, ιδιοκτησία, συντάξεις και για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Εμείς ως Δήμος, μέσω του Γραφείου Υπηρεσιών, έχουμε βοηθήσει και βοηθάμε καθημερινά όλους τους πολίτες, κάνοντας τους διάφορες αιτήσεις, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους δεδομένα, πάντα εν παρουσία και γνώση. Πάντα θα προσφέρουμε την τεχνική μας βοήθεια εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος. Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί με τον νόμο 139 πέρι αυτοδιοίκηση και ορίζει τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του Δήμου. Τα γραφεία και οι υπηρεσίες δεν ανοίγουν και δεν προσφέρονται σύμφωνα με επιθυμίες του καθενός. Και για να ολοκληρώσω σε αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι ερωτήσεις που έχετε κάνει ως αντιπολίτευση είναι το πρόγραμμα του υποψήφιου του κύριου Μανέκα που είχε στις τοπικές εκλογές το 14 Μαΐου.
το οποίο πρόγραμμα κάθε υποψήφιος του πρόγραμμα δικό του. Όσον αφορά το αίτημά σας για ηλεκτρική περίθαλψη στο σπίτι μου, σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξυπηρέτησαν και ήταν κοντά στους κατοίκους σπίτι σε σπίτι, προμηθεύοντάς τους με φάρμακα, τρόφιμα, στέλνοντάς τους σε νοσοκομεία της Αλβανίας και της Ελλάδος. Με μέρημνα του Δήμου έχουμε διαθέσει τα μέσα μεταφοράς του Δήμου για να πηγαίνει το ιατρικό προσωπικό της περιοχής ακόμα και στα πιο μακρινά χωριά. Σήμερα που μιλάμε έχει υπεγραφεί η συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας της Αλβανίας όπου 49 άτομα θα εξυπηρετηθούν με γεύμα καθαριότητα των σπιτιών και ιατρική περίπτωση. 3. Σχετικά με την ανησυχία σας για την προμήθεια καυσόξυλο τους κατοίκους, σας ενημερώνω ότι δεν στέκει. Δεν υπάρχουν κάτοικοι στην Υδρόπολη που ζήτησαν καυσόξυλα και δεν προμηθεύτηκαν. Η τιμή των καυσόξυλων καθορίζεται από τον νόμο. Έχει καθοριστεί με ανοιχτή διαδικασία και πωλείται σε τιμή κόστους. Το κόστος βγαίνει με τις τιμές που καθορίζονται από τους τοπικούς τιμούς, τα οποία έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση. Εάν εσείς έχετε υπολογίσει το κόστο ενός κυβικού στα 3.000 λεπ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα από την κοπή ξύλου, την εξαγωγή τους από τα οικόπεδα μέχρι που πηγαίνει το αυτοκίνητο, τη μεταφορά από το κογόνι στην Ρόπολη και τη μεταφορά σε κάθε σπίτι, πείτε το και σε εμάς. Η μεταφορά σε κάθε οικογένεια είναι δωρεάν, με έξοδα του Δήμου. Κανένας κάτοικος δεν έχει πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς. Στην Πάνω Δρόπολη, όπου υπάρχουν όροι προμήθειας ξύλου σε κάθε περιοχή, έχουμε δώσει την άδεια ώστε να προμηθεύουν τα ξύλα με το συμβολικό κόστος 600 λεπ το κυβικό, με λίστες που συντάσσει το Προεδρείο του Υπουργείου Σύμφωνα των Νόμων. 4. Για την υπόθεση των υδραγωγείων που κατασκευάστηκαν στην Δρόπολη και τις πληρωμές νερού, σας ενημερώνουμε ότι οι επενδύσεις για την ίδρυψη στο Δήμο ξεκίνησαν το 2016. Με τη δημοπρασία της μελέτης για το υδραγωγείο του Μάντζιπα και τις εξωτερικές γραμμές ίδρυψης κάτω Δρόπολης και Δερβιτσάνης. Δημοκρατήθηκε η πρώτη φάση του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2017, μέχρι το χωριό Γεωργουστάτης. Τα έργα κατατέθηκαν στο Υπουργείο από τον πρώην Δήμαρχο του Δημαρχείου. Μετά την υλοποίηση του έργου και την εμφάνιση του προβλήματος της εξάντλησης της πηγής του Μάρζιφα, εστάλει από την εταιρεία ΑΚΟΥΦ για να δει την πραγματική κατάσταση της πηγής. Και για να μην αποτύχει αυτό το έργο και η επένδυση, πρότειναν το αντιοστάσιο στη Λούγαρη ώστε μια δευτερεύουσα λύση. Εγώ ως Δήμαρχος και το επιτελείο μου αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε τη μελέτη για την παροχή νερού ελεύθερης ροής από την πηγή της Σέρσης και συνδέεται με την πηγή του Μάντζιπα για να λύσουμε μια για πάντα την προμήθεια νερού ελεύθερη ροή για όλα τα χωριά της κάτω Δρόπολης. Το έργο έχει κατατεθεί στο Ινστιτούτο Κατασκευών, όπου εγκρίθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση στις 13/2/2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 237. Το έργο αυτό δημοκρατήθηκε από την ίδια, θα δημοκρατηθεί από την ίδια την εταιρεία ΑΚΟΥ και θα δώσει μόνιμη λύση στην ίδρυψη της κάτω Δρόπολης. Όσο αφορά τις άλλες επενδύσεις που έγιναν στην κάτω Δρόπολη, τα εσωτερικά δίκτυα των χωριών, αν εννοείται αυτά,
που είχαν κατασκευαστεί το 1978 και δεν έχει γίνει καμία ανακατασκευή. Γενικά εσείς κύριε Κουρεμένε θα πρέπει να είστε καλύτερα ενημερωμένος, διότι η γυναίκα σας στην πρώην δημοτική αρχή ήταν 4 χρόνια αντιδήμαρχος και διευθύντρια των οικονομικών. Οπότε από εκεί υπήρχαν όλα τα στοιχεία. Όσο για το υδραλογείο του Σελού, μη στεναχωρήστε γιατί λειτουργεί άψογα. 5. Το θέμα της μεταφοράς της εταιρείας ίδρυσης και αποχέτευσης Δρόπολης στην περιφερειακή εταιρεία στο Αγιερόκαστρο παραπέφθηκε στο ποτεμό η απόφαση κοινοβουλευτικού συμβούλιο αριθμό 302 στις 11/5/2022 περί εθνικών πολιτικών για την αναδιοργάνωση του τομέα ίδρυψης και την απομάκρυση επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων. Κοινή συμφωνία για τη δημιουργία περιφερειακής ίδρυψης εταιρεία ίδρυψης και αποχέτευσης Αγιεροκάστρου αριθμό 1 ημέρα 22/1/2022. Τα στοιχεία της εταιρείας είναι περιφερειακή εταιρεία ίδρυψης και αποχέτευσης Αγιεροκάστρου. Άφημη 1-233-29-61 λάμδα. Μιλάτε χωρίς δεδομένα και προσπαθείτε να ρίξετε λάσπη στη δουλειά που γίνεται στο Δημαρχείο από το 2019. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λέτε ότι το 2019 η διεύθυνση ίδρυψης ήταν κερδοφόρα. Και πάλι μιλάτε χωρίς στοιχεία. Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ίδρυψης Μητρόπολης δημιουργήθηκε στις 16/2/2018 με το κεφάλαιο που κατατέθηκε από τον προϋπολογισμό του Δήμου 10 εκατομμύρια λεπ και 100 εκατομμύρια παλιά. Και μέσα σε διάστημα 2 ετών κλείνει τον ισολογισμό με ζημιά μείον 12.666.693 εκατομμύρια λεκ ή 126 εκατομμύρια λεκ παλιά. Έχετε και τα απαραίτητα έγγραφα στην απάντηση για να τα δείτε. Μιλάτε για λογαριασμούς νερού. Αναφέρετε ότι οι πληρωμές έφτασαν τα 600.000 λεκ. Με ποια δεδομένα μιλάτε γι' αυτό. Το νερό είναι ένα προϊόν που αγοράζεται, όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Ο καθορισμός της τιμής πώλησης εγκρίνεται από το ΕΡΟΥ και υπάρχει νομική διαδικασία για τον καθορισμό. Από την πλευρά της διεύθυνσης ίδρυψης Αγιεροκάστρου χρεώθηκαν για μικρό διάστημα την τιμή 45 λεπ το κυβικό, κάτι που δεν ήταν νόμιμο. Με τις προσπάθειές μας και με την ανάδειξη του προβλήματος από τον εκπρόσωπό μας στο Διοικητικό Συμβούλιο κατέσχει δυνατή η ακύρωση αυτής της τιμολόγησης. Και η τιμολόγηση σχετίζεται σε 500 λεπτό το μήνα. Το ποσό αυτό θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των αιτήσεων από την Γενική Διεύθυνση Αγιεροκάστρου στην εταιρεία ΕΡΟΥ και την έγκριση τιμολόγησης από την ΕΡΟΥ. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι το νερό είναι το πιο απαραίτητο προϊόν για τη ζωή και θα πληρώνεται ανάλογα με την κατανάλωση από την κάθε οικογένεια και επιχείρηση, όπως πληρώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αίτηση στην ΕΡΟΥ από τη διεύθυνση ίδρυψης Αγιεροκάστρου θα περάσει από διάφορα στάδια. Θα πραγματοποιούν δημόσιες διαβουλεύσεις και θα συζητηθεί προηγουμένως έγκριση από το Δημοτικό Συμβουλίο.
αναφερθήκατε στο χωρίο Ζερβάτες ότι υπάρχουν μελέτες για παροχή ελεύθερης ροής. Για το έργο αυτό δεν γιατί το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε από τις πρώην ηγεσίες του Δήμου και της κοινότητας πάνω Δρόπολη στην περίοδο το 2015, το 2019, όπου κύριε Κουρεμένο και κυρία Ξέρα υπήρξατε σύμβουλοι, γιατί δεν ζήτησατε να γίνει αυτή η επένδυση? 6. Η ανησυχία σας για το πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους των κατοίκων για τα έργα υποδομής είναι εντελώς λαθασμένη. Οι πολιτικές που ακολούθησε το προσωπικό του Δήμου από τον Αύγουστο του 2019 και μέχρι σήμερα έφεραν ανάπτυξη στο Δήμο και όχι καταστροφή όπως θέλετε να παρουσιάσετε. Λυπάμαι πολύ που αντί να συνεργαστούμε και να φέρουμε ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου να ενθαρρύνουμε την νεολαία που υπάρχει στην περιοχή για να μείνει στη Δρόπολη και στο Πογόνι, να ενθαρρύνει την νεολαία να επιστρέψει στην πατρίδα της, να βρει πηγές χρηματοδότησης από την αλβανική κυβέρνηση και έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορων χορηγών, προσπαθείτε να ταράξετε τα πάντα και να σκορπίσετε την απόγνωση στη νέα γενιά. Μιλήσατε για τον δρόμο Βρυσερά, ότι ξοδεύτηκαν 250.000 ευρώ. Και μας κάνει εντύπωση που μιλάτε σε ευρώ, ενώ ο Δήμος λειτουργεί με το νόμισμα ΛΕΚ. Σε αυτόν τον δρόμο ξοδεύτηκαν 19.106.000 ΛΕΚ ή 191 εκατομμύρια ΛΕΚ παλά. Μιλήσατε για χρεοκοπία. Είμαστε ο μόνος Δήμος στην Αλβανία που όχι μόνο δεν χρεοκοπεί, αλλά δεν έχουμε και απλήρωτες υποχρεώσεις. Η πολιτική μας είναι να επενδύσουμε σε υποδομές, κάνοντας ολοκληρωμένους δρόμους. Και να μην στρώνουμε 50 μέτρα πετών σε κάθε χωριό, όπως μέχρι το 2019. Όλοι οι πόροι του προϋπολογισμού σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις σε όλο το Δήμο μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα έργα, να ξεκινήσουμε από τη Βερβιτσάνη. Η επένδυση που έγινε στη σχηματοποίηση του ΛΑΚΟ και των εσωτερικών δρόμων ή του Σαραντινού του Λευτέρη Καράζης από τον προϋπολογισμό του Δήμου το 2021 αξίας 5.509.000 ΛΕΚ. Η επένδυση του έργου Σοσιαλή για την ανοικοδόμηση του παλιού σχολείου 9.648.000 ΛΕΚ μέχρι πια. Η επένδυση από τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πολιτιστικό Κέντρο. Διαστική αποκατάσταση του κέντρου και των δρόμων στη Δερβιτσάνη, την πλατεία Μητσοτάκη εννοούμε, από το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο δρόμος από το κέντρο υγείας προς τη βρύση που πάει στο σχολείο που είναι κοντά στο σπίτι του Λέκο Βόμπολη, μια εκπληγή. Η δεύτερη φάση θα γίνει φέτος. Ο δρόμος προς το Μανασχέρι, 1.200 μέτρα. Έχει στιγματοποίηση του γήπεδου Λευτέρη Μήλους και πολλά μικρά άλλα έργα που έχουν γίνει, αλλά δεν θα πούμε τα 50 μέτρα δρόμο που κάνατε εσείς τα 15-19 και κοροϊδεύατε με τον κόσμο. Τα έχεις εδώ όλα. Τα έχετε και εκεί στο υλικό. Στην πάνω Δρόπολη, η γέφυρα του Λόγκου κατέρευσε το 2017. Κατασκευάστηκε με κονδύλιο από τα έσοδα του Δήμου.
με αξία 16.345 λίκ. Το 2018 κύριοι της αντιπολίτευσης σύμβουλοι δημοκρατήθηκε έργο για εσωτερικούς δρόμους σε αξία 15.185.000 λίκ, όπου κατασκευάστηκε από ένα μέρος δρόμου σε 18 χωριά. Γιατί δεν τιμήσατε να κάνετε τη γέφυρα και τα χώριζατε σε 77.000 το κάθε χωριό? Τι θα κάνει σε 77.000 το κάθε χωριό? Τι έργο? Και στο Κάσιμο τότε κάνατε 2.300.000 ενάπλατε ψήφους. Πού ήταν το θετικό αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης και η σωστή χρήση των κεφάλαιων των φορολογουμένων του Δήμου Γερόπολης Φογονίου? Γιατί δεν κατασκευάστηκε η γέφυρα του Λόγου, που ήταν ένα σημαντικό έργο? Ήσασταν εσείς οι σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι που εγκρίνατε αυτούς τους προϋπολογισμούς και σήμερα μιλάτε για τη σωστή χρήση των εσόδων. Το 2019, πριν εμείς αναλάβουμε τα καθήκοντα, δημοκρατήθηκαν ξανά 27.897.000 λέκ για τους 5 έργα πάλι στα χωριά. Τώρα είχατε από 150 μέτρα δρόμου με πετρόλ. Εγκεκριμένα και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπούσατε. Πού είναι το θετικό αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων? Εκτός από τη γέφυρα του Λόγου, στα αριστερά είναι το κέντρο του χωριού και ο δρόμος με την αξία 19.106.000 λίρες. Προστασία ενός τμήματος στο δρόμο του Σελού, 5.892.600 λίρες. Ο δρόμος ο οποίος αυτός καταστράφηκε το 2017 της πλημμύρας. Στον Λόγο θέλω να τονίσω ότι το έργο είναι τελειώνει και τελειώνει όλη η πλευρά του τμήματος στο Σελό, συγγνώμη, στον Λόγο συγκεκριμένα κρίτος. Τελειώνει όλη η συστηματοποίηση του Λάκου και ξεκινάει η άσφαλτο μέχρι το μήλο του Σελού, γιατί και εκεί είναι ένας τουριστικός προορισμός. Ανακατασκευή του ενίου σχολείου Βουλεράτες, αξία 63.535.000 με χώρους του Υπουργείου Παιδείας, όπου η σφορά του Δήμου ήταν 9.500.000 λέει. Η ανακατασκευή του δρόμου στους Βουλεράτες με κόστος 55.014.285 λέει, εκ των οποίων τα 9.169.000 λεκ ήταν συμμετοχή του Δήμου και τα υπόλοιπα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακατασκευή του δρόμου στη Βόδεστα, ένα κομμάτι στο κέντρο αξίας 22.314.000 λεκ, όπου η συνεισφορά του Δήμου ανέρχεται στο ποσό 3.719.000 λέει. Και τα υπόλοιπα εκκονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιδράσατε γιατί υλοποιείται ο δρόμος στα χωριά Τεριακά της Σοχάρη. Σε αυτά τα χωριά δεν έχει γίνει καμία επένδυση από την πρώην ηγεσία της κοινότητας στην Κάτω Δρόπολη και από την αλβανική κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν έχουν γίνει τα 30 τελευταία χρόνια.
προεκλογικά. Όποιος βουλευτής ήθελε έρθει και να μπεθώ για να πάρει κανένα ψήφο. Το έργο δεν έχει γίνει σε αυτά τα δύο κορία. Η ανακατασκευή των δρόμων για τα δύο αυτά κορία έχει πραγματοποιηθεί στον προϋπολογισμό του 2013 για μία περίοδο πληρωμής 3 ετών. Σύμφωνα με εσάς, δεν ανήκει σε αυτούς τους κάτοικους να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις. Έχει σημασία αν σχεδιάστηκαν αν από τον προϋπολογισμό του Δήμου ή από τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν εμπόδισε το Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αίτηση αντί για τον δρόμο Βουλεράδες Βόδρεστα να το βάζαμε περιεχάτης του κράτου. Ή κάπου αλλού. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να πραγματοποιούμε και να φοροπούμε όσο πιο δυνατόν περισσότερα έσοδα από οποιονδήποτε προορισμό. Είτε από την αλβανική κυβέρνηση, είτε από τα νέα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καταστεί η δυνατή δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την εξυπηρέτηση κοινότητας και ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο. Ανησυχείτε επίσης για τον δρόμο στο Κογόνι. Κάθε χρόνο το Κογόνι για μας και για μένα προσωπικά αποτελεί προτεραιότητα. Από πρώτο κιόλας χρόνο υλοποιήσαμε 2 χιλιόμετρα δρόμο. Το 2022 επενδύσαμε 9.742.846.000 ΛΕΚ με ελική ανακατασκευή του παλαιού οδικού δίκτυου διοίκησης ενότητας Κογονίου με Πεθόν. Το 2023 επενδύσαμε 20 εκατομμύρια ΛΕΚ από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τον δρόμο Σοφική Πολίτσα. Το Κογόνι είναι προτεραιότητα για μας, για τη Δημοτική Αρχή και θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για να πετύχουμε. Ενώ το 2005, το 2006, στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία που διακυρούθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου, η Περιφέρεια ή μαζί με τους ομόλογους στην Ήπειρο χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του Κογονίου που θα ήταν σωτηρία για τα 7 χωριά όπου υπήρξατε κύριοι της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση που διαχειριζόσασταν τα πάντα όπως λέτε για μας σήμερα και χάθηκε ένα μεγάλο κονδύλιο για το Κογόνι. Και προσωπικά εσείς ως αντιπολίτευση δεν μπορείτε να μιλήσετε για τον Κογόνι. Ούτε μπορείτε να πάτε στον Κογόνι. Μόνο τον Άτσα μπορεί να πάτε. Θα ήθελα να κάνω και μια ενημέρωση για τους Κογονίσους ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε για το νέο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Αλβανία. Ότι η πρώτη πρότασή μας είναι και θα είναι για τον δρόμο Κογονίου. Και είμαστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθεί και θα υλοποιηθεί. Όχι με λόγια, αλλά με έργα, όπως έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Επίσης, ήθελα να σας ενημερώσω ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή αυτά τα 4 χρόνια έχουμε κάνει πάνω από 8 χιλιόμετρα δρόμο στο Κογόνι, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν γίνει ούτε 80 μέτρα. 7. Σας απασχολεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Γάτρο Δρόπολη. Για να υλοποιηθεί η εγκατάσταση, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί. Τα αιτήματα έχουν γίνει, είναι να εγκριθεί η διεξαγωγή μελέτης. Που έχουν γίνει είναι να εγκριθεί η διεξαγωγή μελέτης.
διαδικασία η οποία έχει ολόκληρη νομική βάση και δεν αποφασίζεται μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά υπάρχουν υπουργικά όργανα που εκδίδουν τις κατάλληλες άδειες. Μιλήσατε για καταστροφή. Άμα περάσετε στα σύνορα στην Αγκαλιά και δείτε το καλπάκι, μέχρι την Αθήνα θα δείτε πως οι ανεμογεννήτριες για παραγωγής ενέργειας βρίσκονται παντού. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με εσάς αποφάσισε να καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι είστε ειδικοί στον τομέα παραγωγής ενέργειας, ώστε να μιλάτε με τόση άνεση και αυτοπεποίθηση για θέματα καταστροφής. Ο Δήμαρχος, οι υπάλληλοι του Δήμου και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μένουν στην Δρόπολη και το μόνο που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τις οικογένειές μας και όλους τους κατοίκους του Δήμου Δερόπολης Κογονίου. Το ειδικό αυτό εστάλει από μια ομάδα Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά λυπούμαστε πολύ που στο ειδικό αναφέρουν ότι το 2019 η διοίκηση του Δήμου μας έχει αρχίσει στο έλεος του Θεού την Πάνω Δρόπολη και φοβάμαι ότι τώρα με τις αποφάσεις σας θα καταστρέψουμε και την Άπη. Συμπερισματικά στο μέλλον θα έχει ενημέρωση ο τόπος μας από τις αποφάσεις σας και από τις αλόγιστες επαναστάσεις από τους σύμβουλους. Ποιος από εσάς τους τρεις σύμβουλους φοβάται τη μετακίνηση του πληθυσμού? Η μετακίνηση του πληθυσμού είναι ελεύθερη σε όλο τον κόσμο. Και με την κατάρρευση του συστήματος ξεκίνησε και στην Ομανία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει και να ζήσει ελεύθερο. Μιλήσατε για επαναστάσεις που δεν σκέφτηκαν οι σύμβουλοι. Δεν είμαστε κατάσταση πολέμου. Δεν κάνουμε επαναστάσεις. Δεν άδειασε η Δρόπολη από τις αποφάσεις αυτού του Συμβουλίου. Όλοι εμείς εργαζόμαστε και ζούμε σε αυτό το Δήμο. Είμαστε οικογενειάρχες. Τα παιδιά μας έχουν φύγει για μια καλύτερη ζωή. Λυπούμαστε, αλλά είναι ντροπή να εκφράζεστε εσείς ότι δεν θέλουμε το καλό της Δρόπολης. Γιατί δεν θέλουμε το καλό της Δρόπολης, δεν θέλουμε το καλό μας και των παιδιών μας. Η πρόταση δημοψηφίσματος για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Η Αλβανία έχει σύνταγμα και στο άρθρο 150 του συντάγματος, στο σημείο 1 αναφέρεται. Ο λαός μέσω 50.000 πολιτών με δικαίωμα ψήφου έχει δικαίωμα σε δημοψήφιση για την κατάργηση νόμου, καθώς και να ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Το Κοινοβούλιο με πρόταση όχι μικρότερη το 1/5 των βουλευτών ή με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίσει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα ένα θέμα ή νομοσχέδιο ιδιαίτερης σημασίας. Ευτυχώς, όλες οι πληρωμές που γίνονται είναι ανοιχτές στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και ο κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Ειδικά τώρα που όλοι έχετε τα Facebook και μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα Υπουργείου Οικονομικών, μπαίνω και στέλνει, βλέπει τα πάντα. Δεν είναι τίποτα καλύτερο. Το ελευθερή λάθος όλη μέρα θα ήταν. Πιστεύω ότι θα λάβετε πληροφορίες για να λυθούν οι ανησυχίες σας. Είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση από την πλευρά σας. Όταν αυτά είναι θετικά και εξυπηρετούν το καλό της γνώσης. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας πήρα λίγο χρόνο παραπάνω. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, δεν περίμενε τώρα. Δώσατε χρόνο σε αυτό. Έδωσα χρόνο, τα έχω δώσει και γραφτά. Όχι, περίμενε τώρα.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, ενώ αναμεταδίδεται η εκπομπή κάθε Κυριακή 1:30 το μεσημέρι. Δείτε λίγο αυτές τις φωτογραφίες. Είναι μερικές από τις φωτογραφίες που μαθητές του ενίου Λυκείου Βουλερατιού έχουν προκηρύξει ένα διαγωνισμό. Ποια θα είναι η καλύτερη φωτογραφία. Μπράβο τους. Δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει. Θα τον ανακοινώσουν, λένε οι αρμόδιοι, στις 8 του Απρίλη. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φωτογραφίζουν. Και αυτά που φωτογραφίζουν τη γενέτειρα είναι ακόμα καλύτερα. Επίσης, αγαπητοί μου, να πάω τώρα λίγο στη Λεσσινίτσα, όπου εκεί οι αδερφότα, οι Λεσσινιτσώτες, τοποθέτησαν την καμπάνα στον Άγιο Αθανάσιο. Χαρά μεγάλη. Χαρά μεγάλη και μπράβο τους. Μπράβο τους όταν εμείς βλέπουμε θρησκευτικά μνημεία με μεγάλη αξία, ιστορική και επιστημονική, να έχουν επιτέλους μία καμπάνα. Επίσης, παιδιά από το χώρο το δικό μας, αλλά τόσο παιδιά που σπουδάζουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν στη γενέτειρα, όπως είναι ο Γιάννης ο παπάς από τη Βάνιστα, ήρθε στη γενέτειρα, ήρθε στο χωριό του, πρόσφερε και 50 δέντρα, τα οποία τα φύτεψαν βέβαια οι υπηρεσίες του Δήμου και ο Δήμαρχος δήλωσε στη σελίδα του ότι είναι υπερήφανος. Είμαστε όμως και όλοι υπερήφανοι. Υπερήφανοι για όλα τα παιδιά τα οποία γυρίζουν εδώ στη γενέτειρα. Γι' αυτό έχουμε και το κεφάλι ψηλά. Σας ευχόμαστε υγεία και χαρά, υγεία και αγάπη, αγάπη και υγεία. Γεια σας.